Έχουμε όμως μαζί μας και τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον ιατρό, τον πνευμονολόγο, που είναι και βουλευτής Λάρισας, τον κύριο Γιώργο Λαμπρούλη. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε πρώτα με τον κύριο Λαμπρούλη, ο οποίος θα πω ήταν ο πρώτος. Καλημέρα, κύριε βουλευτά. Καλημέρα σας. Ο πρώτος που δήλωσε οικειοθελώς να πάει να βοηθήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά η αλήθεια είναι, κύριε Λαμπρούλη, ότι η ελληνική γραφειοκρατία παραμένει αθάνατη. Κοιτάξτε, από ό,τι πληροφορήθηκα και χθες και νομίζω το ακούσατε και εσείς από τις δηλώσεις του. Φυσικά. Κατά την ενημέρωση του κ. Κοντοζαμάνη, του αρμόδιου υπουργού. Του κ. Κοντοζαμάνη, απαιτείται μία τύπου σύμβαση που θα πρέπει να υπογραφεί από όσους γιατρούς επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας προκειμένου να ενταχθούν. Εντάξει, είναι κατανοητό, είναι μία διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Όμως, οφείλω να πω ότι αυτού του τύπου της διαδικασίας, ειδικά σε περίπτωση όπως αυτή που διανύουμε τώρα, δηλαδή της πανδημίας, με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία, νομίζω τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το ζήτημα, η κυβέρνηση δεν πρέπει να έχει προνοήσει και όχι να περιμένουμε το έγγραφο το οποίο θα έρθει για να το υπογράψουμε. Κύριε Λαμπρούλη, έστω και έτσι εσείς θα υπογράψετε για να ενταχθείτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μα εννοείται. Σημαντικό αυτό που λέει. Γι' αυτό εξάλλου έγινε και η κίνησή μου αυτή, όχι μόνο η δική μου και άλλων βουλευτών συναδέλφων, που ήταν μια επιβεβλημένη απόφαση λόγω της διαρκούς επιδείνωσης της κατάστασης στη χώρα μας. Και για την οποία φυσικά το κόμμα μας απέθυνε κάλεσμα μάχης προς τους ιδιώτες γιατρούς να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Και σε αυτό το κάλεσμα το αποκρίθηκα και είναι σημαντικό αυτό, κύριε Λαμπρούλη, γιατί καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε όλοι από αυτά που μας μεταφέρουν οι γιατροί ότι αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία έχουν ανάγκη από εξειδικευμένο προσωπικό, όχι απλά από προσωπικό, από ανθρώπους που να γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν. Είναι πνευμονολόγος ο κ. Λαμπρούλη, δηλαδή είναι η ειδικότητά του. Κοιτάξτε, εκεί χτυπάει ο κορονοϊός. Σε ό,τι με αφορά, πέρα από την ειδικότητά μας πνευμονολόγου, εγώ προέρχομαι και από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Βλέπω και τον κύριο Κομνό, τον διευθυντή της ΜΕΘ. Μας παρακολουθεί. Ναι, προέρχομαι από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας και φυσικά εκεί θα ενταχθώ. Προφανώς από τη στιγμή που θα υπογραφεί, θα υπερκεραστεί τέλος πάντων αυτό το γραφειοκρατικό ζήτημα. Θα ήθελα και το σχόλιο του κύριου Λαμπρούλη όσον αφορά το εμβόλιο και ως βουλευτής αλλά και ως γιατρός φυσικά. Μα κοιτάξτε, όλη η παγκόσμια κοινότητα περιμένει να ξεκινήσει, να το πω έτσι, η διάθεση των εμβολίων στις χώρες τους, όπως και εμείς εδώ στη χώρα μας. Και φυσικά εμείς προτρέπουμε από τη στιγμή που θα πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα εγγύησης, χρήσης και αξιοποίησης του εμβολίου, φυσικά θα πρέπει και ο πληθυσμός μας, οι Έλληνες, να θωρακιστούν μέσω του εμβολιασμού. Εσείς θα το κάνετε, κύριε Λαμπρούλη? Φυσικά, ναι. Όχι, και δεν το λέτε τώρα μόνο ως γιατρός, το λέτε και ως βουλευτής του ΚΚΕ. Είναι βαρύνουσα σας σημασία σε άποψες. Μα εννοείται, όπως λέμε και για τα υπόλοιπα εμβόλια, το αντιγρυπικό εν προκειμένου ή αν θέλετε όλο την γκάμα, αν θέλετε το φάσμα των εμβολίων που αξιοποιεί σήμερα η επιστήμη, ότι θα πρέπει να εμβολιάζεται ο πληθυσμός μας. Μάλιστα. Σύμφωνα με τις επιστημονικές κατευθύνσεις, ενδείξεις και τις προδιαγραφές που υπάρχουν.